Ναι. Που κατάλαβα πάνω πέρσι. Αλλά τώρα μου είπαν ότι θέλουν ναι, κουμπί να μαγειρίσουμε. Κάτσε να το πάρουμε με το καλό. Θα κάνουμε κουμπί να μαγειρίσουμε. Σε αυτό δεν αναφέρεσαι. Δεν έχω και εγώ εδώ είμαι. Υπήρχε αισιοδοξία. Αλλά δεν είναι. Σωστή ερώτηση. Νομίζω αυτή η ομάδα δικαιούται και αξίζει τα πάντα. Το έχει αποδείξει. Το πρόβλημα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να πάμε με την Κυριακή να σκόψουμε. Δεν φέρμαστε εδώ και αυτό. Κάνατε σπίτι σήμερα. Όχι, είχαμε άλλα. Σήμερα έκανε άλμα. Στην πλάτη μου. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα, αλλά πραγματικά ήταν πολύ έντονο το... όλο αυτό που ζήσαμε. Περιμέναμε να κάνει τη δουλειά η υπόλοιπη ομάδα, αλλά πάλι ο Σπανούλης στο τέλος. Ο οποίος αυτό που έκανε, πρέπει να το πούμε, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχεις δύο πόδες με δύο βολές και να καθαρίσεις το μάτς. Αυτό που έκανε, όπως είπε και ο αδερφός μου πριν, κανένας παίξει στην Ευρώπη. Να τα σβήνει όλα και να είναι έτοιμος για τα τελευταία λεφτά. Δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να το κάνει στην Ευρώπη. Δεν τα ξέρω το ακριβώς, έτσι. Ξέρω ότι είχε δύο βολές. 0 στα 11. Αυτό το πράγμα για να το κάνει. Δεν είναι απλό. Να παίρνει με το πρωτάρι το γήπεδο. Παίρνει τα πάνω του. Εγώ δεν έχω το γήπεδο. Εγώ μη σφωνάζαμε και να βγάλουμε καμιά μήνα. Τώρα προηγούμενη φορά είχατε μιλήσει για το δικαιωμένο μοντέλο του Ολυμπιακού. Εάν τότε ήταν δικαίω. Ήταν μετά από το τελικό. Ναι. Οπότε να περιμένουμε. Για να αναλύσουμε. Είναι αλήθεια ότι σα είπε στο μαντέλο να πάτε στη θέση να αναλάβετε σε κάτι. Πα και πάρουν κανένα δίδυμο. Όχι, σεβόμαστε. Φυσικά είναι απίστευτη ομάδα. Όχι λόγω πάντη. Νομίζω ήταν καλή ομάδα που αυτές που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Είναι πλήρες ομάδες, δεν τίποτα και να κοιτάξει με τις λαγάδες. Κάθε φορά καλύτερη είναι, αλλά στο τέλος κερδίζει ο Ολυμπιακός όμως. Νομίζω ότι κάθε φορά είναι καλύτερη. Αυτό ισχύει. Πολύ μεγάλη ομάδα. Πολύ μεγάλο σεβασμό που έχει την ομάδα. Έχει σημασία ότι σήμερα κερδίσαμε όπως κερδίσαμε. Υπάρχουν αίτια κάθε φορά που βγαίνει. Υπάρχουν παίκτες που είναι άνθρωποι και έχουν φιλοδοξίες. Υπάρχουν παίκτες που έχουν τα προβλήματά τους όλα λυμμένα και έρχονται για να δει η καριέρα τους και βλέπουν τον Ιωάννη Παπαπέτρου να τους κάνει το λαρίκι. Δηλαδή υπάρχει η φιλοδοξία που βλέπουν τον Αγραβάνη που παίζει τον πρώτο Final Four της καριέρας του και οι άλλοι τα έχουν όλα τα θέματα τους λυμμένα. Όχι ότι οι δικοί μας δεν τα έχουν λυμμένα. Λυμμένα τα έχουν, αλλά είναι πιο πεινασμένοι. Πεινασμένοι εννοώ για τίτλους, για διακρίσεις, αυτό εννοώ. Μπορεί να είναι λίγο. Καλά, μην αναφέρουμε τώρα το όνομα. Μπορεί να είναι λίγο πρόημο, αλλά ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό και φαντάζομαι ότι θα αρχίσει να σε απασχολεί και το θέμα κάποιων επιπλέον εισιτηρίων. Ισχύει αυτό? Αυτή τη στιγμή δεν μας έχει απασχολήσει. Αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουμε, χαιρόμαστε, δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, το κάναμε, αλλά δεν μπορούμε. Δεν εξαρτάται από εμάς. Μπορούν να έρθουν σε κόσμο, ο κόσμος αυτή που ήταν εδώ σήμερα ήταν καταπληκτική. Και ο αριθμός ήταν καλός, παρά αυτά που λέγαμε ότι ήταν λίγοι. Θα γίνει ένα ημιτελικό τώρα, ένα από του δύο θα χάσει. Όπως δεν υπάρχουν απογοητευμένοι, μα έρθουν πια απογοητευμένου. Όπως είδα σε όλο το γήπεδο και Ολυμπιακού. Ποιο θα χάσει, ποιο θα χάσει. Πού να σε μα, ένα ξέρω. Σημασία έχει ότι χάσαμε. Υπάρχει κάποιον που θέλετε να χάσει να κερδίσει? Όχι, όχι. Όποιο και να είναι, αύριο έχει. Αύριο τελειώνουν όλα, σκάουτ, προπόνηση και ετοιμασία για τον τελικό. Αφού. Γιατί ουσιαστικά ένα τελικό ήταν σήμερα, δεν το λεβόμαστε. Ημιτελικό ήταν, αλλά ήταν τελικό με την καλύτερη ομάδα τη οργάνωση. Όχι ότι όποιο περάσει τελικό αύριο ήταν η Real ή η Φενέρ. Δεν θέλει να το πάρει και εμείς το ίδιο εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.